Επικοδομητική χαρακτήρισε τη συνάντηση που είχε στα πλαίσια των αρχών και της στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο υποστράτηγος και διευθυντής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας Γιώργος Σταθιάς. Αμέσως μετά τη σύσκεψη και κλεισμένων των θυρών που πραγματοποίησε με τη Δημοτική Αρχή στο κτίριο της ΤΕΔΚ. Στόχος του κυρίου Σταθιά ήταν να ελεγχθεί το αμοιβαίο έφολος του Υπουργείου και του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει οριστικά το θέμα των στρατοπέδων στο Δήμο Σερών. Ήταν μια επικοδομητική συνάντηση στα πλαίσια των αρχών και της στρατηγικής του Υπουργείου περί αμοιβαίου ωφέλους και πρωτίστως του κοινωνικού συνόλου, διότι πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε, ήδη αυτό ήταν, σε μια πολύ καλή συμφωνία, πρωτίστως υπέρ του κοινωνικού συνόλου, αλλά και των συμφερόντων του Αμοιβαίου Εθνικής Άμυνας. Σημασία έχει ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ό,τι κάνει, η στρατηγική του είναι η παραχώρηση αυτών των στρατοπέδων εποφελία της τοπικής κοινωνίας, αλλά επίσης και των μελών των ενόπλων δυνάμεων. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Ζησιμάτος, επικεφαλής αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων, τόνισε ότι η σημερινή επίσκεψη είχε ως στόχο να γίνουν πράξη όλα αυτά που είπε από τη Βουλή ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, συμπληρώνοντας παράλληλα ότι έχουν όλη την καλή διάθεση να τηρήσουν τις προϋπάρχουσες συμφωνίες, λαμβανομένου υπόψη και την ανάπτυξη του τόπου. Ήρθαμε εδώ σήμερα να κάνουμε πράξη τις δηλώσεις του Υπουργού κ. Πάνου Καμένου στη Βουλή, ότι το κράτος έχει συνέχεια. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να προχωρήσουμε στις συμφωνίες που προϋπάρχουν με τον Δήμαρχο Σερών. Όμως υπάρχει ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, να υπάρξει και ανάπτυξη στον τόπο, στον κάθε τόπο, γιατί εκπροσωπώντας περιουσία σημαντική σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να θέσουμε τις βάσεις ώστε να έρθουν και δουλειές και ανάπτυξη. Και νομίζω το ίδιο θα πετύχουμε και εδώ, γιατί ήμασταν σε πλήρη σύμπλευση με τον Δήμαρχο Σερών. Σεβόμαστε τις συμφωνίες και κοιτάμε πώς θα τις κάνουμε και καλύτερες. Κοιτάξτε, πρέπει να είναι αμοιβαία η όποια παραχώρηση, να είναι προς αμοιβαίο όφελος της τοπικής κοινωνίας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων που έχουν ένα επίσης τεράστιο κοινωνικό έργο που λέγεται άμυνα της χώρας. Άρα λοιπόν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που η χώρα βάλεται οικονομικά, πρέπει όλοι μαζί να σταθούμε στην κοινωνία, στην άμυνα και σε οτιδήποτε έχουμε υποχρέωση να φέρουμε σε αυτό το. Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, θέμα που ανέδειξε εκπομπή κάθε μεσημέρι με την Ελένη Μωραΐτη, ο κύριος Ζησιμάτος τόνισε ότι θα βοηθήσουν σε οποιαδήποτε μορφή επένδυσης, καθώς η επιχειρηματικότητα προσφέρει θέσεις εργασίας. Θέλουμε οι σεραίικες επιχειρήσεις να αποκτήσουν προφανώς χώρους και βάσεις ανάπτυξης. Θέλουμε. Άρα λοιπόν θα αντίθετες. Βοηθήσουμε. Φυσικά, και θα βοηθήσουμε σε κάθε κατεύθυνση. Νομίζω ήδη κάνετε μια πολύ ωραία έκθεση εδώ πέρα κάθε χρόνο και άρα λοιπόν αυτή είναι μια καλή βάση να συνεχίσει και να αναπτύσσει το τόπο. Προσελκύουμε λοιπόν επενδυτές από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα, ώστε να αξιοποιηθούν κενά στρατόπεδα, πεδία βολής, να γίνουν ενεργειακοί χώροι που έχουμε ανάγκη αυτή τη στιγμή να κάνουμε εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σχέδιο είναι πολύ μεγάλο. Στις